Ο σύλλογός μας είναι από τους πρωτοπόρους και το μόνο μέλος της ΠΟΣΕΑ, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, και με αυτή μας την ιδιότητα είμαστε οργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Η 19η Ελαμπαδιοδρομία, η οποία ξεκίνησε 30 Ιουλίου από την Αθήνα και θα καταλήξει στις 15 Οκτώβρη στα Χανιά, όπου και θα τελεστεί η αφικτιονία, έχει σαν σκοπό να περάσει ένα μήνυμα αλτρουισμού και χωρίς αντιπαραθέσεις της προσφοράς από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πλέον ζούμε σε μια εποχή που όλα αμφισβητούνται, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό είναι ίσως ένα από τα στοιχεία το οποίο δεν χωράει αμφισβήτηση από κανέναν. Η προσφορά αίματος είναι κάτι το οποίο είναι η ίδια η ζωή. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε αυτή την εθελοντική προσπάθεια. Φυσικά η περιφέρεια είναι παρούσα υπό την αιγίδα της και φυσικά δίνοντας και την ανάλογη αίθουσα και την υποστήριξή της. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τέτοιες προσπάθειες πρέπει όλοι να τις στηρίζουμε εν της πράγμαση και αυτό κάνουμε. Καλό τους συμπολίτες μας να είναι παρόντες σε αιμοδοσίες, γιατί γίνονται πάρα πολλές το διάστημα αυτό και από τον πρώτο βαθμό και από εμάς και από εθελοντικές οργανώσεις. Διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν δίνεις αίμα, σώζεις ζωές. Η φλόγα που σηματοδοτεί αυτή τη μεγάλη προσφορά της εθελοντικής αιμοδοσίας. Της εθελοντικής αιμοδοσίας που πρέπει να μεταδοθεί σε κάθε σπίτι. Σήμερα εκατοντάδες λαμπεδοδρομείς αυτή την φλόγα την μεταδίδουν. Και αυτό είναι μια συμβολική κίνηση που εμείς ως Δήμος Σερών με συνέπεια στην προσπάθεια του εθελοντισμού το υπηρετούμε. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη προσφοράς σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη το αίμα και ειδικά σε μια τέτοια περίοδο. Το αίμα είναι ζωή, το αίμα είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, ειδικά αυτή η περίοδος της πανδημίας. Και νομίζω ότι όλοι μας και αυτή η υπέροχη, αυτή η συμβολική εκδήλωση σηματοδοτεί ακριβώς αυτή τη θέληση όλων μας. Συμμετέχεις για πρώτη φορά στην Λαμπαδιοδρομία? Ναι, πρώτη φορά. Ένα μήνυμα θέλεις να στείλεις σε όσους μας ακούν για την εθελοντική αιμοδοσία? Ναι, φυσικά. Να μην το παραλείπει κανείς και αν δεν το έχει κάνει ποτέ, να πάει σήμερα κιόλας να δώσει αίμα για να βοηθήσει. Αισθανόμαστε πολύ όμορφα γιατί νιώθουμε ότι προσφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και το δικό σου μήνυμα προς τους συμπολίτες μας, ώστε να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες? Ότι πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε και να κινητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα και να ξεκινήσουμε να δίνουμε αίμα. Υποδεχόμαστε σήμερα για μία ακόμη φορά την φλόγα των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, τη φλόγα της αγάπης και της αιμοδοσίας φυσικά, για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους ότι οι ΣΕΡΕΣ, το νοσοκομείο μας, εργαζόμαστε, βρισκόμαστε όλο το χρόνο σε όλα τα σημεία του νομού για να συλλέγουμε αίμα και να υπάρχει επάρκεια στο νοσοκομείο μας, να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των ασθενών μας. Καλούμε όλους τους ΕΡΕΟΥΣ για μία ακόμη φορά να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, να προσφέρουν ζωή με λίγα γραμμάρια αίματος που θα δώσουν.